να συνδεθούμε με το κέντρο του Ηρακλείου και να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Νίκο Παπαδρέου. Είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινάλ και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας, καθώς σε πολύ λίγο ξεκινάει μία εκδήλωση με θέμα το περιβάλλον, την ενέργεια, τα εναλλακτικά καύσιμα και το υδρογόνο φυσικά στην Ευρώπη και στην Κρήτη. Πολλά και ενδιαφέροντα αναμένεται να ακουστούν σήμερα. Κύριε Παπανδρέου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για τα καλά και έχει να κάνει φυσικά με το υδρογόνο και το ρόλο που καλείται και η Κρήτη να παίξει. Η Κρήτη φαίνεται θα παίξει πρωτοποριακό ρόλο στην βοήθεια να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, ξεκινώντας με αυτή τη μεγάλη επένδυση και προσπάθεια που γίνεται στο Λασίθι για να γίνει παραγωγή υδρογόνου. Όπως ξέρουν μάλλον και οι θεατές, το υδρογόνο δεν ρυπαίνει όταν καίγεται και μπορεί να έχουμε ενέργεια με ρεύμα που δεν θα ρυπαίνει όπως με το ντίζελ ή με το μαζούτ. Έτσι έχει χρηματοδοτηθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι είναι στο χάρτη. Θα λέγα το διεθνή χάρτη, γιατί είναι πρωτοποριακή αυτή η προσπάθεια. Δεν έχουν κάνει όλες οι χώρες υδρογόνο ακόμη και μακάρι η Κρήτη να είναι από τις πρώτες χώρες μέρη της Ελλάδος που θα προχωρήσει στην βασικά είναι την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Κύριε Παπαδρέου, γιατί επιλέχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Δεν ξέρω αν ακούτε. Γιατί επιλέχθηκε λοιπόν η Κρήτη και τα ανατολικά, η περιοχή του Αθελινόλακου ουσιαστικά, έτσι, στη Σιτία. Γιατί λοιπόν ήταν αυτή η περιοχή που επιλέχθηκε για τις πρώτες αυτές επενδύσεις στο μέτωπο του υδρογόνου. Ακούστε, δεν ξέρω ακριβώς για το χώρο αυτό, αλλά η Κρήτη έχει την πιο ψηλή ηλιοφάνεια στην Ευρώπη σχεδόν. Και για την παραγωγή υδρογόνου θέλουμε πράσινη ενέργεια. Και φωτοβολταϊκά είναι ακριβώς αυτά που θα δώσουν το ρεύμα στο εργοστάσιο. Άρα η Κρήτη είναι το τέλειο μέρος. Σύν ότι έχει και πανεπιστήμιο η Κρήτη, που εμπλέκονται ήδη οι επιστήμονες για την βοήθεια αυτή, γιατί είναι η καινούρια τεχνολογία. Σύν δρόμοι, ομορφιά, όλα αυτά παίζουν ρόλο στην επένδυση. Δεν είναι τόσο εύκολη μια μεγάλη επένδυση να μην έχει τις υποδομές όπως έχει η Κρήτη. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπετε να αγκαλιάζεται θερμά έτσι, το καινούργιο αυτό στοιχείο του υδρογόνου, η καινούργια αυτή τεχνολογία, βλέπετε να το αγκαλιάζουν οι χώρες? Το αγκαλιάζουν πολύ. Εγώ πιστεύω υπάρχουν πολλές τεχνολογίες για την λύση του περιβάλλοντος, αλλά είναι μία από αυτές και σοβαρές. Έχουν μεγάλο κονδύλι ανοίξει και στο χώρο της έρευνας και στις επενδύσεις, συνεπενδύσεις αν θέλετε, και σπρώχνουν πάρα πολύ την λύση του υδρογόνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι άνθρωποι που πάνε την επένδυση καλά κάνουν, ξέρω ότι έχουν επιδοτηθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επένδυση αυτή και είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Για την κοινωνία της Κρήτης που το υδρογόνο φαντάζει κάτι πολύ ξένο, κύριε Παπανδρέου, θα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό? Πιστεύετε ότι είναι μια καλή λύση το υδρογόνο? Εγώ όλες αυτές οι λύσεις μέχρι να βρούμε την λύση είναι ενδιάμεσες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάποια στιγμή θέλουμε μια λύση που δεν έχει καθόλου ρύπανση και πολύ φτηνό να την παράξουμε, όπως την σύνδεξη του πυρηνική ενέργεια. Αλλά αυτό δεν είμαστε και ακόμη. Για τα επόμενα 20-30 χρόνια για να καταπολεμήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, το υδρογόνο είναι μια λύση. Και προφανώς και θα φέρει πιο φτηνή τιμή στο ρεύμα, γιατί σε λίγο θα έχουμε καπέλο και φόρους για το ρεύμα που παράγεται από πετρέλαιο. Και θα μπορούμε να έχουμε υδρογόνα ελαιοφορία και το ρεύμα της ΔΕΗ, αν θέλετε, να έχετε από υδρογόνο, που η τιμή μέχρι να γίνει αυτό το εργοστάσιο θα είναι πιο φτηνή. Κάποια στιγμή και τα αμάξια θα είναι πιο φτηνά από το ντίζελ και δεν θα ρυπαίνει καθόλου. Άρα είναι πρωτοποριακή η Κρήτη και συγχαρητήρια θα έλεγα και θα έχει πολλά τέλη τοπικά και θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα νέων εργασιών για τους νέους και για τους επιστήμονες. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι μόνο μια επένδυση. Δεν είναι μια απλή επένδυση. Θα θέλει πολλοί εξειδικευμένους να ζουν στην Κρήτη και να βοηθάνε αυτό. Άρα είναι λοιπόν εξελίξεις με πολύπλευρες και θετικές παραμέτρους, όπως το καταλαβαίνουμε, κύριε Παπανδρέου. Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί γνωρίζω ότι ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο η εκδήλωση και πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το κλίμα το οποίο μας μεταφέρατε. Ευχαριστώ εσάς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε.